Ο Hans Joachim Fuchtel έφτασε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από 20 αντιπροσωπεία επιχειρηματιών. Κατά την ομιλία του τόνισε ότι είναι σημαντικό να προσελκύσουμε επενδυτές στην Ελλάδα, αν και σημείωσε ότι πρέπει οι Έλληνες να εκμεταλλευτούν τους πόρους τους. Στην επόμενη ετήσια Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση, η οποία θα λάβει η χώρα στην περιοχή της Στουτγκάρδης, θα δώσουμε και μια όθηση στην περαιτέρω συνεργασία των επιμελητηρίων και πολύ ευχαρίστως θα γυρίσουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτούμε την πόλη, αυτό το σημαντικό εμπορικό κέντρο όπου από την Θεσσαλονίκη προέρχονται επίσης πολλοί άνθρωποι που σήμερα ζουν και εργάζονται στη Γερμανία και γνωρίζουμε ότι πρόκειται για πολύ εργατικούς ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας, η επαγγελματική κατάρτιση είναι σημαντική. Το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί στη χώρα του η ετήσια συνέλευση των επιχειρηματιών. Στόχος για το μεγάλο συνέδριο είναι ένα άνοιγμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Μόνο στην Στουτγκάρδη ζουν 15.000 Έλληνες. Η πολιτική δεν μπορεί να υπάρχει και να πετύχει χωρίς τα επιμελητήρια. Γι' αυτό λοιπόν και σκοπός της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι να υποστηρίξουμε τη συνεργασία και να φέρουμε μαζί τις δύο πλευρές. Αυτή ήταν μια πρώτη επίσκεψη. Όπως επίσης έχουμε ήδη συνεργαστεί και συνομιλήσει με αρκετά επιμελητήρια. Και βεβαίως ακούσαμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία χρειάζονται μια καινούργια τράπεζα η οποία να τους δανειοδοτεί και να τους στηρίζει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επεσήμανε το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον και την υψηλή φορολογία που υπάρχει στην Ελλάδα και ζήτησε τη συνδρομή του κ. Φούχτελ για επενδύσεις στη χώρα μας. Μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει και θα εγκαινιάσουμε μαζί τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων και ελπίζουμε ότι με την παρέμβασή του θα βοηθηθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες για να συμμετάσχουν σε έκθεση βιοτεχνίας του Μονάχου. Τέλος, ο κύριος Φούχτελ επιβεβαίωσε ότι θα βρεθεί πολύ σύντομα στη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό εμπορικό κέντρο.